Χαιρετώ. Τετάρτη 21 του μήνα. Με τη ΓΑΜΑ Εθνική θα ασχοληθώ σήμερα. Είχαμε η τελευταία αγωνιστική του μέσα στο 2022. Έγινε εμβόλυμα προφανώς για τα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, πέφτει Κυριακή. Προγραμματισμένη δηλαδή. Με τον όρο εμβόλυμη εννοούμε πάντα όταν μια αγωνιστική μπαίνει σφήνα κάπου. Αυτή δεν είναι εμβόλυμη, είναι κανονική. Είναι προγραμματισμένη δηλαδή με βάση το πρόγραμμα έτσι όπως έχει καταρτιστεί. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κατευθείαν στο Zoom. Έχουμε πολύ πράγμα. Θα πω λίγο τα σκορ. Βαθμολογία και να δούμε λίγο και εκπλήξεις που είχαμε σε αυτή την αγωνιστική. Μπαίνουμε λοιπόν κατευθείαν στο Zoom για να μην καθυστερούμε. Πρώτος όμιλος. Ξεκινάει αποτελέσματα και θα λέω και πάνω κάτω τι βλέπω περίεργο. Νέστος Χριστούπολης, Απόλλων Παραλιμνίου 1-3. Λογικό μου φαίνεται. Έκανε διπλό το Παραλίμνη και το έκανε και με ανατροπή. Έχανε και το γύρισε. Βύρον Καβάλας Ορφέας Ξάνθης 1-1. Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, OK 1-1. Αλεξανδρούπολη Πανδραμαϊκός 0-1. Πανδραμαϊκός κερδίζει ένα εύκολο θεωρητικά παιχνίδι με ένα γκολ με πέναλτι κιόλας. Δόξα Δράμας Πανθαλικός 3-0. Μου κάνει εντύπωση και η νίκη κυρίως έκταση του σκορ. Κάνει πολύ σημαντική νίκη για τη Δόξα. Ο Πανθαλικός βλέπω ότι κάνει είτε σε κάποια ντέρμπι, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει τόσο πολύ. Θα το δούμε. Αγροτικός Αστέρας Ποσειδώνιο Μηχανιώνας 0-1 στο 93. Δύσκολη νίκη για τον Ποσειδώνιο Μηχανιώνας. Άρη Σαββάτο Θερμαϊκός 0-1. Σε ένα ντέρμπι θεωρητικά για τη σωτηρία. Καμπανιακός Καβάλα 0-0. Ο Καμπανιακός κάνει δεύτερη εντός έδρας γέλα, ας το πούμε, φαίνοντας ισοπαλία. Οπότε είναι ένα αποτέλεσμα που δεν του αρέσει, διότι είναι στην έδρα του. Είναι όμως με καλή ομάδα. Ο Καμπανιακός έχει 20 βαθμούς σε 8 μάτς. Ο Πανδραμαϊκός 16 βαθμούς, 4 πίσω σε 7 μάτς. Ο Πανθαλικός 15 βαθμούς σε 8 μάτς. Βάζω αυτούς τους τρεις. Εγώ έχω πει ανάμεσα σε Καμπανιακό, Πανδραμαϊκό, βλέπω περισσότερο Καμπανιακό. Ο Καμπανιακός έχει συν 4 με μάτς περισσότερο. Επόμενη αγωνιστική για αυτούς τους δύο, 8 πρώτο. Ο Καμπανιακός παίζει εκτός με τον Άρη Αβάτου, θεωρητικά εύκολο μάτς. Ο Πανδραμαϊκός παίζει εντός με τον Βύρον Καβάλας και αυτός έχει ένα μάτς που θεωρητικά είναι βατό. Ο Πανθαλικός έχει ρεπό, εκεί θα αρχίσουν λίγο να ισορροπούνε. Στον υποβασμό, από τις 6 που πέφτουν, οι 5 θεωρώ σχεδόν κλεισμένες, οι 3 θέσεις θεωρώ κλεισμένες. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 0 πόντους, Νέστος Χριστόπουλος 0 πόντους, Αλεξανδρούπολη FC 1 πόντο. Ο Αγροτικός Αστέρας με τους 7 είναι πάρα πολύ δύσκολος κι αυτός. Από εκεί πέρα όλοι θα γίνει μάχη στα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες 2 με 3 θέσεις, ανάλογα αν ο Αγροτικός βελτιωθεί, δεν τον βλέπω προς το παρόν, στην πορεία. Αυτά για τον πρώτο όμιλο, είπαμε 8η αγωνιστική. Πάμε δεύτερο όμιλο, 7η αγωνιστική εδώ και όπως όλους τους άλλους. Εδώ απλώς σαν αποτελέσματα δεν είχαμε καθόλου κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Μακεδονικός Φούφα, Εθνικός Κεραμιδίου 0-0. Καστοριά, Δωτίας Αγίας 1-0. Κοζάνη με το Σβολόνο 2-0. Εύκολα. Χανιώτης Εδεσαϊκός 0-0. Ολυμπιακός Βόλου Ελασσόνα 0-1. Ο Ολυμπιακός Βόλου πλέον είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, είναι κάτω από τη ζώνη και γενικά είναι μια που θα κινδυνέψει, πρέπει σίγουρα να ενισχυθεί, να αλλάξει λίγο την εικόνα της. Κεραυνός Αγγελοχωρίου, ΠΑΟΚ Κριστόνης 4-0 πάρα πολύ εύκολα. Και σε ένα μάτς χιτσκοχικό φινάλε και με εντυπωσιακό σκορ που δεν το περίμενα, Πιερικός ΑΕΠ Κοζάνης 4-3, διότι η ΑΕΠ είναι προτελευταία, ο Πιερικός είναι δεύτερος και χρειάστηκε ένα γκολ στο 92 για να πάρει το παιχνίδι αυτό με την Κοζάνη, με την ΑΕΠ Κοζάνης. Εδώ είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η Κοζάνη με τους 19 βαθμούς που έχει σε 7 μάτς έχοντας κάνει μια ισοπαλία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει το πρωτάθλημα. Στον υποβασμό θα γίνει μάχη. Πιο αδύναμη ομάδα δίνει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ Χριστόνης με 4 πόντους. Η ΑΕΠ Κοζάνης Ολυμπιακός Βόλου με 6. Αγιά Δωτιάς Αγίας Εδεσαϊκός 7. Φούφα 8. Γενικά θα γίνει πολύ πολύ σκληρή μάχη για τον υποβιβασμό σε αυτό το δεύτερο όμιλο. Τρίτος όμιλος, 7η αγωνιστική. Εδώ γίνεται ο χαμός κυρίως όσον αφορά τις πρώτες θέσεις. Έχουμε Ήπατον Ναύπακτος, Ναυπακτιακός Αστέρας λοιπόν 3-0 από το πρώτο ημίχρονο εύκολα το Ήπατο. Παναγρυνιακός Διγενής Νεοχωρίου 2-3. Η Λευκή μη κερδίζει τα τρίκαλα 1-0 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστήρων του πρώτου ημιχρόνου. Η Λευκή μη κάνει μια πολύ πολύ σημαντική νίκη. Τα τρίκαλα πάλι ήττα. Έχουν δηλαδή δύο ήττες και μένουν λίγο πίσω και ψυχολογικά, δεν ξέρω. Ζάκυνθος Τηλικράτης 2-0. Η Ζάκυνθος ένα αποτέλεσμα είναι έκπληξη. Η Ζάκυνθος παίρνει πολύ μεγάλη. Αυτή την νίκη τη δίνει μεγάλη ανάσα στη μάχη για την επιβίωση. Η Ζάκυνθος θα πάρει παιχνίδια με στην έδρα της. Ο Τηλικράτης κάνει γκέλα.
Είναι ένα μάτσο που το υπολόγιζε πολύ να πάρει κάτι. Απόλλων Πάργας Χαλκίδα 7-0. Είναι ένα υπερβολικά βαρύ σκορ για τη Χαλκίδα. Δεν ήταν πουθενή ότι θα φτάσει τόσο ψηλά. Η Πάργα κάνει την πρώτη τη νίκη. Ελευσίνα Βίζας Μεγάρων 3-0 με 3 γκολ δεύτερο ημίχρονο Αρναούτογλου, Μαρίς Μίσκου. Πο Φίκη, η Φίκη με τον Αστέρα Πετρίτη 2-0 με 2 γκολ του Σκόντρα. Και η Φίκη είναι ψηλά. Μια πω για τον Πανελευσυνιακό που είναι σαν ζήτηση προπονητή. Πιθανότατα ο Γιάννης ο Μάγκος είναι ο επικρατήσεως για να λάβει την ομάδα της Ελευσίνας. Έχοντας και σχετική εμπειρία από και από την κατηγορία. Πέρσι με την προοδευτική έχει πάει πάρα πολύ καλά και όπου βγήκε η κατηγορία. Λοιπόν, έχουμε τώρα το ΥΠΑ, το έχει 16 πόντους, Ελευσίνα 14, Λευκίνη 14, Τηλικράτης 13, Φίκη 13, Τρίκαλα 13. Μιλάμε για 6 ομάδες που είναι σε διαφορά 3 πόντων. Επόμενη αγωνιστική, 8 Γενάρη, το ΥΠΑ το παίζει εκτός με τον Παναγρηνιακό, θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Η Ελευσίνα εκτός με το Διγενή Νεοχωρίου και η Ελευσίνα θεωρητικά εύκολο. Η Λευκίνη εκτός με τον Αύπακτο, με τον τελευταίο επίσης, δηλαδή οι πρώτοι τρεις έχουν παίζει εκτός έδρας, αλλά σε αντιπάλους που δεν δείχνουν ότι μπορεί να κόψουν βαθμούς. Ο Τηλικράτης έχει εντός τη Χαλκίδα και αυτός εύκολο παιχνίδι. Το ντέρμπι είναι Τρίκαλα Φίκη. Τα Τρίκαλα παίζουν εντός έδρας. Αυτό είναι το ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής. Δηλαδή πάνε όλοι για πρωτιά. Εγώ θα πω για την Ελευσίνα που τη θεωρώ ακόμα το μεγάλο φαβορί. Έχει βγάλει ήδη 3 ντέρμπι εκτός έδρας με καλές ομάδες. Έχει βγάλει δηλαδή και Λευκίνη και Φίγη και Τρίκαλα. Οπότε θεωρώ δηλαδή ότι έχοντας βγάλει 3 ντέρμπι εκτός θα έχει καλύτερο πρόγραμμα στο δεύτερο γύρο αν είναι και εκεί ψηλά. Έχει πιο γεμάτο ρόστερ και το ΥΠΑ όμως δείχνει πολύ πολύ μεγάλη συνέπεια. Το ΥΠΑ το έχει τον Ποντουρίδη ο οποίος πάντα κάνει τη διαφορά όπως την έκανε και πέρσι αν και έχασε στο τέλος την πρώτη θέση. Στον υποβασμό η Νάφακτος που έχει 3 πόντους θεωρώ δύσκολο να σωθεί. Χαλκίδα με 5, Παναγρηνιακός με 5, Αστέρας Πετρελαιτής με 5 πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη μάχη. Διγενής Νεοχωρίου 7, Πάργα 7, Ιζάκηδος 8, Βίζας 10. Είναι ομάδες που θα παλέψουν για την σωτηρία. Πάμε τέταρτο όμιλο και εδώ γίνεται ένα πολύ πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Ξεκινάμε αποτελέσματα. Ερμιονίδα Γαστούν είναι το 1-1. Εντάξει, πλέον νορμάλ αποτέλεσμα. Ρόδος Παναργιακός 1-0, δύσκολο η Ρόδος με αυτογκόλ κιόλας κερδίζει τον τελευταίο Παναργιακό. Στον Παναργιακό θα πάει προπονητής Γιώργος ο Βαζάκας. Αιωλικός με το Γήθιο, με τον Παγκυνθιατικό 6-2, προηγήθηκε το Γήθιο, έφαγε μετά 6 και έβαλε ένα γκολ στο τέλος. Αιωλικός είναι σε τρομερή κατάσταση αγωνιστική, εντός εκτός νίκες συνεχόμενες. Πανηλιακός Πανιώνιος 0-0, Πανιώνιος έχει δεύτερη απώλεια βαθμών εκτός έδρας. Ναι, μένει σε δύσκολη έδρα, αλλά όχι και πολύ αναμενόμενο. Πανιώνιος αυτά τα μάτια πρέπει να τα παίρνει. Φίνικας μια επιδάβρο για άλλου 2-4 και αυτό είναι έκπληξη και σαν νίκη, κυρίως σαν αποτέλεσμα, σαν έκταση σκορ. Διότι προηγήθηκε ο Φίνικας και το γύρισε ο Ιάλσος με 1-4. Λοιπόν, εδώ έχουμε ολικό, έχει κάνει 18 πόντους σε 7 μάτς. Ο Πανιώνιος έχει 14 πόντους σε 6 μάτς, η Ρόδος 13 πόντους σε 6 μάτς. Δεν έχουν παίξει, δηλαδή ουσιαστικά το Πανιώνιος ρωτήνει το μεταξύ τους που θα κρίνει πάρα πολλά. 14 έχει η Μύκονος, 10 το Πιλί, 10 η Ερμηνεία, αυτές δεν τις βάζω μέσα στην πουγάδα της ανώτητα γιατί δεν θα είναι. Έχουμε τώρα 7 πρώτου Σάββατο δηλαδή. Ο Πανιώνιος θα παίξει εκτός στον Παγκυνθιατικό εύκολο παιχνίδι. Η Ρόδος εκτός στον Νέα Νταγαστούνης δεν είναι εύκολο για τη Ρόδο το παιχνίδι αυτό. 8 του μήνα Κυριακή ο Αιωλικός παίζει εκτός στη Μύκονο το πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Της 8ης, την τρίτη συμπορία υπάρχει το εξαναβολής Ρόδος Πανιώνιος. Είναι μια αγωνιστική που θα κρίνει πολλά. Αν ο Αιωλικός καταφέρει και κερδίσει και με στη Μύκονο, θα ζωρίσει πάρα πολύ τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος έχει 2 απώλειες βαθμών, είπα, εκτός έδρας, που έπρεπε να έχει μία από τις 2, το πολύ. Και το αποτέλεσμα του Πανιλιακού είναι γκέλα για τον Πανιώνιο. Και δεν ξέρω αν θα υπάρχει και θα τον επηρεάσει αυτό το αποτέλεσμα στην πορεία. Προφανώς ο Πανιώνιος πρέπει να κάνει πλέον 2 στα 2, δηλαδή να κερδίσει και στο Γήθιο, να κερδίσει και στη Ρόδο. Δεν μπορεί να έχει άλλη απώλεια βαθμών. Αν είχε κερδίσει τα υπόλοιπα και πήγαινε στη Ρόδο και εκεί δεν κατάφερε να κερδίσει, έφερε κάνα πιο πόντο, θα λέγαμε είναι κομπλέ. Τώρα δεν είναι κομπλέ έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Ο Αιωλικός είναι αυτή τη στιγμή η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Έχει κάνει πολύ καλές νίκες και ειδικά εκτός έδρας δείχνει μεγάλη συνέπεια. Και θα ζωήσει σίγουρα το Πανιώνιο έτσι όπως πάει η κατάσταση, εκτός αν ο Πανιώνιος αρχίζει και ρολάρει και παίρνει νίκες. Γιατί ο Αιωλικός θα έχει απολύτως βαθμό, το θέμα είναι ο Πανιώνιος θα τις εκμεταλλευτεί.
Αυτά για τον Πανιόνιο και πάμε τώρα στον πέμπτο όμιλο. Και εδώ ένας πολύ ωραίος όμιλος. Εδώ είχαμε Μοσχάτο Μαρκό 2-2. Το Μαρκό παραμένει αίτητο. Κέρδιζε 1-2, το φάγεσε προς το τέλος με πέναλτι. Ο Μοσχάτο παίρνει σημαντικό βαθμό. Γιούχτας Πόρος 1-2 με τον Πόρο να παίζει με 10 και κερδίζει με γκολ 88 του Καστελιανάκη. Πέναλτι τρομερή για τον Πόρο. Εγώ για τον Πόρο να πω ότι έχει ουσιαστικά, ναι, μεν έχει 9 πόντους, αλλά θα ήταν στις υψηλές θέσεις διότι έχει χάσει το μάτς στα χαρτιά με την Αγία Παρασκευή και έχει αφαίρεση 3 βαθμών. Οπότε η βαθμολογία δεν είναι, θα είναι πιο ψηλά. Έκανε πολύ σημαντική γενιά για τον Πόρο. Ο Γιούχτας σίγουρα και αυτός προβλημάτισε. Ο Γιούχτας είναι πρώτη ήττα αυτή. Επίσης πολύ σημαντικό. Κερατσίνη Αλμυρός Γαζίου. Επίσης τεράστια έκπληξη. Με 10 το Κερατσίνη παίρνει το μάτσο 93, κερδίζει το Γάζι 2-1 και ζορίζει πάρα πολύ την ομάδα του Αλμυρού που είναι από τα φαβορή, έχω πει, για την άνοδο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, δεύτερο αποτέλεσμα έκπληξη. Τρίτο αποτέλεσμα που δεν είναι μεγάλη έκπληξη βάσει την εικόνα του αγώνα, αλλά περίμενα ένα πιο ισορροπημένο αποτέλεσμα, είναι το Άρης Πετρούπολης Άγιος Νικόλαος. Ο Άρης κερδίζει 2-1, κάνει τρομερή πορεία, είναι στην πρώτη θέση με 14 πόντους. Θα μιλήσω για αυτό το μάτς σε λίγο. Θήλα Ραφίνας Φωστήρας 3-1, τρομερή για τη Θήλα Ραφίνας, πολύ πολύ σημαντική. Για το Φωστήρα είναι μια ήττα η δεύτερη που σίγουρα θα τον προβληματίσει λίγο. Θα το δούμε. Την Πέμπτη παίζει Αγία Παρασκευή Εθνικός αύριο. Την Πάκη Άγιος Ηρώθεος ο μάτς δεν έγινε διότι ο Άγιος Ηρώθεος δεν ταξίδεψε στην Κρήτη. Η ανακοίνωση του Αγίου Ηρωθέου λέει ότι είχα πολλά κρούσματα κορονοϊού. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι ο Άγιος Ηρώθεος είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση διότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θέλουν να αποχωρήσουν από το κλαμπ. Προπονητής εκεί προς το παρόν δεν υπάρχει. Δείχνει σημαντική διάλυση τον Άγιος Ηρωθέος. Οπότε ο Ντιμπάκη θα πάρει αυτό το μάτς λογικά στα χαρτιά. Αν δεν το πάρει, θα μπορεί να το κερδίσει και στα ίσα. Λοιπόν, τώρα πάμε για. Να πω για τον Άγιο Νικόλαο ότι είναι σαν ζήτηση προπονητή στο γήπεδο. Με κάνει μεγάλη εντύπωση που είδα τον προπονητή, τον Κώστο Γεωργιάδη. Είναι ο προπονητής που ήταν στον Ηρακλή στη Super League 2. Υποθέτω, αλλά και εκτιμώ ότι ήρθε να παρακολουθήσει την ομάδα. Προφανώς πρέπει να του έχει γίνει κάποια κρούση από την ομάδα του Αγίου Νικολάου να αναλάβει και γι' αυτό ήρθε για να τη δει. Δεν ξέρω αν θα την αποδεχθεί ή όχι. Αυτό έτσι σαν μια είδηση. Βαθμολογία Άρης Πετρούπολης έχει 14 βαθμούς. Μαρκό 13, Θήλα Ραφίνας 12, Φωστήρας 11, Κερατσίνη Γάζι 10, Πόρος Άγιος Νικόλαος 9, Γιούχτας Αγία Παρασκευή, Μοσχάτο 8, Εθνικός 6, Τιμπάκι 4, Άγιος Ηρώθεος 1 πόντο. Ο Άγιος Ηρώθεος το θεωρώ ότι θα πέσει όπως και το Τιμπάκι. Θα παλέψουν οι υπόλοιποι. Η Αγία Παρασκευή σε δύσκολη θέση, αρκετά. Αυτή θα πρέπει να κάνει κάποιες νίκες να σωθεί. Από εκεί και πέρα θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη μάχη και ο Εθνικός είναι πολύ ζορισμένος. Θέλει οπωσδήποτε την νίκη με την Αγία Παρασκευή αύριο. Εδώ θα γίνει πολύ σκληρή μάχη. Το Κερατσίνη, εγώ δεν το περίμενα να έχει ήδη σε 7 αγώνες 10 βαθμούς και να έχει μόνο μία ήττα. Έχει κάνει πολύ καλή συγκομιδή. Να πω γιατί 8 πρώτου επόμενη αγωνιστική ο Άρης Πετρούπολης παίζει εκτός με τον Εθνικό ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Η Μαρκό υποδέχεται την Αγία Παρασκευή και έχει την ευκαιρία ίσως και να πατήσει ξανά κορυφή. Για τις ομάδες τις οποίες εγώ έχω χαρακτηρίσει ως τα μεγάλα φαβόρη είναι ο Αλμυρός Γαζίου, ο οποίος έχει εντός τη Θήλα Ραφίνας. Ο Άγιος Νικόλαος έχει εντός το Τιμπάκι. Δηλαδή είναι οι δύο μάτς που θεωρώ εγώ ότι θα χτυπήσουν την πρωτιά. Έχουν θεωρητικά εύκολα μάτς, όχι εύκολα, πιο βατά μάτς την έδρα τους. Γιατί και το Γάζι με τη Θήλα Ραφίνας δεν θα είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, αυτά για τους ομίλους είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Οι όμιλοι όλοι, πλην της Κοζάνης που είναι ένα βήμα πιο μπροστά σε όλους τους άλλους γίνεται ο χαμός. Και στον ίδιο όμιλο ακριβώς είναι και ο μοναδικός που έχουμε ξεκαθαρίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ποιες ομάδες θα πέσουν, οι τρεις από τις έξι, συν τον Άγιο Ηρώθεο που βάζω εγώ μέσα, συν την Αύπακτο που είναι πολύ πολύ δύσκολη, στους άλλους θα γίνει μάχη. Τώρα, μάτς το οποίο παρακολούθησα ήταν το Άρης Πετρούπολης Άγιος Νικόλαος. Κυρίως ήθελα να δω την ομάδα Αγίου Νικολάου διότι έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία στο κύπελλο. Στο ποτάσμα είναι από τις ομάδες που θεωρώ εγώ θα πάνε πάρα πολύ καλά και ήθελα να παρακολουθήσω από κοντά. Δεν μπορώ να πω ότι έμεινα, ότι την περίμενα τόσο κακή την ομάδα, την περίμενα πολύ καλύτερη. Έχει μια ιδιαίτερη πίεση να βγει. Ήταν ένα μάτς το οποίο θα μπορούσε να το έχει χάσει με μεγαλύτερο σκορ. Θα μπορούσε τέλος να έχει πάρει και το βαθμό, όχι να κάνει τη νίκη.
Λοιπόν, ξεκινάω να πω λοιπόν πώς πέσανε λίγο οι ομάδες. Ξεκινάω με Άρη Πετρούπολης με ένα 4-3-3 με προπονητή τον Βαγγέλη Σταυρακόπουλο. Είναι η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου με βάση αποτελέσματα, με βάση εικόνα. Σίγουρα δεν έχει το άγχος του πρωταθλητισμού, ωστόσο είναι μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει. Έχει και μπορεί σίγουρα να τερματίσει στην πρώτη τριάδα τετράδα, έτσι όπως δείχνει. Λοιπόν, ο κάρτα κολοπός έπαιξε ο Ρουμπής, στόπερ Τσατσαρής και Μενάη, δεξί μπακ ο Μανταμαδιώτης και αριστερά ο μπακ ο Κορώνης. Ο Λεβέντης έπαιξε εξάρι, δύο οχτάρια με Γεραγωτέλη και Γάγκο, σέντερ φόρου Αργυρίου, στο ένα άκρο Γκούφας, στο άλλο Αντωνακόπουλος. Ο Αντωνακόπουλος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει τη μεγάλη διαφορά στον Πετρούπολη και γενικά είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές αυτών των πρώτων αγωνιστικών στο κομμάτι της δημιουργίας και του σκοραρίσματος. Κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα και από πέρσι με την Ελευσίνα έκανε επίσης πάρα πολύ καλό. Εδώ ο Άρης έχει κάνει ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο, έχει κάνει δύο γκολ. Το πρώτο είναι με πέναλτι που το κάνει ο Αργυρίου, το δεύτερο είναι που το κάνει ο Αντωνακόπουλος στο 2-0. Εδώ έχω τα γκολ 29, λοιπόν το 1-36 το δεύτερο. Έχει και άλλες δύο φάσεις να κάνει και τρίτο γκολ και με τον Αντωνακόπουλο και με τον Γκούφα. Ο Άγιος Νικόλαος στο πρώτο ημίχρονο είναι χαμένος. Δεύτερο ημίχρονο που μειώνει ο Άγιος Νικόλαος 2-1. Και μπαίνει λίγο με στο παιχνίδι. Έχουμε πρώτη αλλαγή στο 63. Βγαίνει ο Κορώνης στο αριστερό μπακ, μπαίνει ο Τσερκώνης. Εδώ ο Τσερκώνης έρχεται στα χαφ, έρχεται να παίξει στο 8. Φεύγει ο Γεραγωτέλης, πάει στο 6. Φεύγει ο Λεβέντης, πάει στο δεξί μπακ. Και ο Μαναμαδιώτης πάει στο αριστερό μπακ. Έχουμε δηλαδή κάποιες ιστορικές αλλαγές για να μπορέσει λίγο να ισορροπήσει ο Άρης. Γιατί έχει αρχίσει να χάνει λίγο την ηρεμία του. Και προς το τέλος πλέον οι αλλαγές. Στο 86 βγαίνει ο Γκούφας, μπαίνει ο Σαμάρας. Στο 90 βγαίνει ο Γάγκος, μπαίνει ο Φαρμάκης. Βγαίνει ο Αργυρίου, μπαίνει ο Ζέρβας. Δύο παιδιά νεαρά, κυρίως για να φάει το χρόνο ο κόουτς Βαγγέλης Σταυρακόπουλος. Για τον Άγιο Νικόλαο, έχουμε κάτω το κολπό του Κασοτάκης. Πάμε τώρα Χίση, Πιθαλούς τα δύο στόπερ. Δεξιά ο Κίτος, αριστερά ο Ζέλιος. Αμυντικό χαφ έπαιξε ο Λάμπρου, εξάρι, δύο οχτάρια με Φουκαράκι και Τσανάη, στο ένα άγκρο ο Μελισσόπουλος, στο άλλο ο Μινάς, center for ο Σέχου. Πρώτο ημίχρονο λοιπόν ο Παναγιώτης Νικόλαος δεν δείχνει ότι μπορεί να γίνει απειλητικός. Έχει τρομερό πρέσο Άρης τον πιέζει, συνέχεια ψηλά, δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα, δεν μπορεί να φύγει. Απειλείται συνέχεια και γι' αυτό δέχεται και τα γκολ. Φωνάζει για το πέναλτι, το οποίο έγινε ένας χαμός ο διαιτητής. Είδε χέρι του Πιθαρούλη, ο Πιθαρούλης έλεγε ότι έτυχε με το κεφάλι. Τέλος πάντων, αυτά και με αυτό το πέναλτι δόθηκε. Δεν έβγαλε όμως φάσεις κτλ. Πέρασε έτσι. Δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλεύεται ένα λάθος. Στην πρώτη φάση ο Κίτος έφυγε από δεξιά και κάνει ένα διαγώνιο και το κάνει 2-1. Εκεί παίρνει πολύ ψυχολογία ο Άγιος Νικόλαος, αρχίζει να πιέζει και έχει βγάλει στο 58 ο γκολκίπερ Ρουμπής. Μια πολύ καθοριστική επέμβαση για να γίνει εκεί το 2-2 σε ένα γυριστό του Σέχου, κάνει τρομερή απόκρουση. Μετά ο Άρης λίγο αρχίζει να αφυπνίζεται, έχει δοκάρει τον Αντωνακόπουλο, σέντρα του Τσερκώνη, κεφαλιά του Αντωνακόπουλου, εδώ την πάει στο δοκάρι. Στο 67 έχει κάνει ο Μελισσόπουλος ωραίο διαγώνιο του πάει out. Στο 88 ο Φουκαράκης από corner out, δηλαδή εκεί θα μπορούσε ο Νικόλαος να βρει το 2-2 γενικά. Να πω για τις αλλαγές του Αγίου Νικολάου που ξέχασα. Στο 46 φεύγει ο Πιθαρούλης, μπαίνει ο Νοκάη. Στο 74 φεύγει ο Κίτος, δεξί μπακ, μπαίνει ο Δολαψάκης. Φεύγει και ο Μελισσόπουλος, μπαίνει ο Τζιλάι πιο πολύ έτσι να πιέσουν. Ο Άγιος Νικολάου είναι πάρα πολύ αγχωμένος. Προφανώς είναι και σε αναζήτηση του προπονητή, όπως είπα, να δω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Έχει και το μάτς Κυπέλλου και με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου στον επαναληπτικό. Έχει πιο επιβαρυμένο πρόγραμμα. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει χτιστεί από τον αθλητισμό. Εγώ δεν το είδαμε στο παιχνίδι αυτό. Είχε θέματα, είχε ζητήματα. Προέρχεται και από ισοπαλία εντός έδρας την Αγία Παρασκευή. Να δω αν θα υπάρξει βελτίωση. Για τον Άρη Πετρούπολης είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι η πιο φορμαρισμένη. Είναι η ομάδα που παράγει ποδόσφαιρο, κάνει γκολ. Έχει τραυματισμούς, δεν έχει φανεί στον αγωνιστικό χώρο. Τα ξεπερνάει. Αυτά ο όμιλος είναι πάρα πολύ, είναι εντυπωσιακός ο όμιλος αυτός και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην πορεία. Λοιπόν, τώρα περιμένω σχόλια, τι μάτς πήγατε, τι μάτς είδατε, ομάδες, στείλτε μου την άποψή σας, τι βλέπετε να γίνεται στους ομίλους, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Αυτά. Επόμενο βίντεο αύριο θα έχουμε Β' Εθνική, Super League 2. Η τελευταία αγωνιστική του 2022 θα όλα τα μάτια μαζεμένα. Θα γίνει ένα χαμό και εδώ, επειδή δεν θα πάω στο παιχνίδι, θα κάνω θα πούμε και εδώ μία ανάλυση. Αυτά για τη Γάμα. Περιμένω σχόλια. Στο επανειδή θα τα ξαναπούμε και με την νέα σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.